Λοιπόν, Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου. Επιτέλους έχει ετοιμαστεί το υλικό για τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια που θα γίνουν φέτος διαζώσεις, δηλαδή ζωντανά στην Ελλάδα, τον Ιούλιο. Λοιπόν, είπαμε ότι το γενικό θέμα των σεμιναρίων είναι πώς μπορούμε να έχουμε υγιείς σχέσεις, υγιείς ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας. Και έχω εδώ την περίληψη για τα κύρια ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με ένα σεμιναριακό τρόπο. Φυσικά στα σεμινάρια που θα γίνουν στην Ελλάδα, ξαναλέω, τον Ιούλιο του 2022, και το τονίζω επειδή και από το 19 προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα σεμινάρια. 3 χρόνια. Όπως έχει γράψει η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου στην περίληψη του υλικού που έχει ετοιμάσει, η πανδημία ήρθε απότομα στη ζωή μας και ήρθαμε αντιμέτωποι με το βαθύτερο είναι μας, τους φόβους μας, τις ανασφάλειες, τη μοναξιά. Και πριν την πανδημία οι σχέσεις περνούσαν κρίση, αλλά με την πανδημία αυτό εντάθηκε. Θα προσπαθήσουμε, εννοούμε ότι έχουμε το υλικό για να το κάνουμε, να απαντήσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα. Γιατί δεν βρίσκω τον κατάλληλο σύντροφο. Άραγε. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι συναντούμε πολλούς τοξικούς ανθρώπους. Γιατί αισθανόμαστε κενό. Γιατί οι σχέσεις μας με τα παιδιά μας είναι τόσο δύσκολες. Υπήρχαν και παλαιότερα τοξικοί γονείς. Υπάρχουν υγιείς άνθρωποι. Αυτό είναι το περιεχόμενο των ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα κάνουμε στην Ελλάδα διαζώσεις τον Ιούλιο. Πόσα βιβλία διάβασες για να το ετοιμάσεις αυτό το λεπτό? Είμαι στο 8 τώρα. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας διαβάσω λίγο το βιογραφικό της Αριστονίκης μας, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το έχετε υπόψη σας. Και το δικό σου να διαβάσεις όμως. Το δικό μου είναι τίποτε. Το δικό σου. Το δικό μου είναι τίποτε. Να είμαστε δίκαιοι. Είμαστε αξιοκρατικό δίδυμο εμείς. Εντάξει. Παρόλο που ζούμε στην Κύπρο. Πρώτα το δικό σου. Η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου, που σπούδασε ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με υποτροφή από το ΕΚΙΚ. Το ΕΚΙΚ είναι το Κυπριακό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για καλούς μαθητές, οι οποίοι έγιναν καλοί φοιτητές μετά. Έχει 4 μεταπτυχιακές ειδικεύσεις, 4 μάστερ δηλαδή, στη συμβουλευτική ψυχολογία, στη σχολική εξελιχτική ψυχολογία, στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, στην εικαστική θεραπεία. Έχεις ακόμη ένα, αλλά δεν το βάλεις. Ναι, ας το εκείνο. Έχει διδακτορικό τίτλο στην εξελιχτική σχολική ψυχολογία, κάνει τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο τμήμα ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Το ΕΚΠΑ είναι το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, όπως το λένε κανονικά το ΕΚΠΑ. Εθνικό Κακοποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην κλινική ψυχολογία. Η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου έχει εξειδικευτεί στη χορήγηση μαθησιακών και ψυχοδιαγνωστικών τεστ, στη συστημική θεραπεία ζευγαριών, στη γνωστική αναλυτική ψυχοθεραπεία, στην τραυματοθεραπεία, στη σεξουαλική κακοποίηση, στο λαϊκό παραμύθι, στη χορήγηση νευροψυχολογικών τεστ και άλλα. Την ενδιαφέρουν ερευνητικά η προεφηβεία ως αναπτυξιακή περίοδος στα κορίτσια, η δόμηση των προσωπικών ταυτοτήτων, η μάθηση, η ψυχολογία των επενδυτών, το παραμύθι, το άλλο το μάστερ ήταν μέρος της επενδύσης και της ψυχολογίας. Είναι συγγραφέας 13 βιβλίων, παρακαλώ. Είναι επιστοποιημένη ψυχολόγος EuroSci στην κλινική και εκπαιδευτική πρακτική. Είναι επιστοποιημένη ψυχοθεραπεύτρια συστημικής κατεύθυνσης. Έχει διδάξει σε διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο κολέγιο CDA και διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαχείρισης του στρες και ψυχοσωματικές παθήσεις. Και επίσης είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ιδιωτεύει ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Αυτό είναι ένα σύντομο βιογραφικό της Αριστονίκης μας, εντάξει, γιατί της είπαμε να είναι μέχρι 150 λέξεις. Για μένα μην χρειάζεται να πούμε κάτι, εγώ μια απόλυτη. Όχι, χρειάζεται. Και εσύ θα το πεις. Θα το πω κι εγώ. Εγώ σπούδασα στο τμήμα ψυχολογίας του Απιθήτα, έχω επαγγελματική άδεια, έχω ιδιαίτερων κλινικών και συγγραφικών ενδιαφέρον σε θέματα ερωτικό σχέσιο γάμου και ανατροφής παιδιών, επί σειράν ετών πάω στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, έχω έναν κανάλι στο YouTube.
Είχα δική μου τηλεοπτική εκπομπή για 3 τηλεοπτικές χρονίες με θέματα ψυχολογίας και ψυχοεκπαίδευσης. Ανεβάζω καθημερινά στο κανάλι μου στο YouTube βίντεο ψυχοεκπαίδευσης που πολύ συχνά συμμετέχει και η Αριστονίκη, γιατί είμαστε έναν επαγγελματικό συνεργατικό αγαπητικό δίδυμο. Και είμαι συγγραφέα 6 βιβλίων και τα 4 τελευταία βιβλία μου έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτόν τον δίδυμο υπάρχει η επιστήμονας και υπάρχει και η, πώς να το πούμε, η performer. Όχι, performer. Κορίν, το λέω με την κακή δέντια. Και οι δύο τελειώσαμε ψυχολογία και οι δύο είμαστε επιστήμονες. Απλά η μία είναι λίγο ντρελέκο και έχει κάνει περισσότερα πράγματα και η άλλη ασχολείται εφαρμοσμένα εδώ και περισσότερα χρόνια. Αυτό. Εσύ είσαι ακαδημαϊκός, είσαι και εφαρμοσμένη ψυχολόγος όμως και βλέπεις κόσμο ιδιωτικά και βλέπεις κόσμο και διαδικτυακά. Και αυτό που έτσι βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο από εσένα και που συζητούσαμε και με μια φίλη πρόσφατα, που είχαμε στείλει και δυο τα παιδιά μας σε σένα για να κάνουν τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Και μου λέει, ρε παιδί μου, η Αριστονίκη το είχε πει αυτό και κάτι είπε για την κόρη της, γιατί αυτή έχει μια άλλη γνώμη για την κόρη της. Και λέει, η Αριστονίκη το είπε πέρσι ότι αυτό και αυτό και φέτος λέει που δίνει πανελλήνες, αποδείχτηκε αυτό που είπε η Αριστονίκη. Έτσι λέω και εμένα η Αριστονίκη το είχε πει για την Κυριακή τότε για νομική. Εγώ είπα, τι? Και τελικά αυτό που είχε πει η Αριστονίκη βγήκε. Είναι πάρα πολύ καλή ψυχολόγος η Αριστονίκη. Εγώ την εμπιστεύομαι τυφλά, όπως επίσης και άλλους συναδέλφους τους οποίους σας παραπέμπω όταν μου στέλνετε email. Αλλά όμως είναι και πάρα πολύ καλή ακαδημαϊκός και όντως έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά για αυτά τα σεμινάρια. Επειδή εδώ στο κανάλι μας προσφέρουμε καθημερινά δωρεάν υλικό, δωρεάν, μπορεί κάποιος να πει γιατί τώρα να πάω στα σεμινάρια, να πληρώσω πόσο είναι, 41,70 ευρώ που είναι το εισιτήριο και για τα διαζώσεις σεμινάρια. Και για τα διαδικτυακά. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί, αφού βρίσκουμε τόσο δωρεάν υλικό στο κανάλι, γιατί να πάμε στα σεμινάρια. Γιατί να έρθετε στα σεμινάρια? Να έρθετε στα σεμινάρια γιατί θα είναι εργαστηριακά τα σεμινάρια. Θα είναι δηλαδή μάθημα κανονικό. Που όταν το τελειώσουμε, θα πάρετε και βεβαιώσεις ότι το παρακολουθήσατε, που μπορείτε να τις βάλετε στο βιογραφικό σας ή όταν κάνετε αίτηση για μια δουλειά ή οπουδήποτε, ότι έχετε κάνει αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο του οποίου την επιστημονική ευθύνη έχει η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, που σας έχω διαβάσει το βιογραφικό της προηγουμένως. Και επειδή θα κάνουμε στην ουσία πρακτική δουλειά. Είναι workshop, είναι εργαστήριο. Τα βίντεο είναι χρήσιμο. Είναι όμως βίντεο. Είναι ένα βίντεο στο οποίο ακούς θεωρητικά για κάποιο θέμα. Είναι εντελώς διαφορετικό να βρεθούμε από κοντά. Δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο στα σεμινάρια. Είναι λίγες οι θέσεις. Γι' αυτό τον λόγο και το εισιτήριο είναι σε αυτή την τιμή. Παρόλο που αριστονή και εγώ βλέπω κόσμο που κάνει σεμινάρια που χρεώνει 80 ευρώ και 90 ευρώ και 100 ευρώ την είσοδο. Πολύ περισσότερα και πολύ περισσότερα. Γιατί αυτό το σεμινάριο το έχουμε, είναι ο τίτλος του φυσικά για τις σχέσεις, αλλά περιλαμβάνει όλων των ειδών σχέσεις. Περιλαμβάνει και τις ερωτικές σχέσεις που έχει πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται, γιατί ζούμε στην εποχή όπου διανύει μεγάλη κρίση ο τομέας των ερωτικών σχέσεων και όχι μόνο. Πολλοίς κόσμος αναρωτιέται και μέσα από όλες αυτές τις διαφορές που έχει πλέον το φλερτ και η συναναστροφή και η διάθεση για ανέβρεση ερωτικού συμβόλου. Έχει μπει πλέον σε ένα διαδικτυακό πλάνο, ναι, και θα δώσουμε και πολύ συγκεκριμένες συμβουλές και θα απαντήσουμε και σε ερωτήματα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό να έρθετε, σας το λέω. Ακόμη τα σεμινάρια δεν τα έχουμε διαφημίσει εκτός του καναλιού, γιατί θέλουμε να έρθει ο κόσμος από το κανάλι, από αυτή την ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει εδώ πέρα και που επικοινωνούμε τακτικά. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να έρθετε. Και ο λόγος που τα κάνουμε είναι και γιατί θα είναι ουσιαστικά ένα masterclass, δηλαδή θα είναι εντατικό μάθημα στο οποίο θα μάθουμε συγκεκριμένες αρχές της ψυχολογίας και συγκεκριμένες τεχνικές που να χρησιμοποιήσουμε για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας και για να καλυτερεύσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε από κοντά και να έχουμε ουσιαστική επικοινωνία. Οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια θα μπορούν να γνωριστούν μεταξύ τους, άνθρωποι που έχει πολύ καιρό που επικοινωνούμε στο κανάλι.
και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία που δεν ξέρουμε πότε και αν θα την ξανακάνουμε. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι ρευστά. Το 20 είχαμε 3-4 πόσα προγραμματισμένα, ήρθε η πανδημία και όλα ήταν στον αέρα. Τώρα που είναι η ευκαιρία να έρθετε, ελάτε. Για όσους είναι στο εξωτερικό ή θα είναι διακοπές εκείνες τις μέρες και δεν μπορούν, το σεμινάριο της Κρήτης θα είναι και webinar. Δηλαδή μέσω του προγράμματος Zoom webinar θα μπορούν να συμμετέχουν διαδικτυακά και να θέσουν και ερωτήσεις και να είναι εκεί. Όμως όποιος μπορεί να έρθει διαζώσεις, πραγματικά ελάτε. Αυτό που σίγουρα διαφοροποιεί αυτό το σεμινάριο είναι η διαδραστικότητά του, καθότι θα υπάρχει το περιθώριο και η δυνατότητα να, μέσω των ερωτήσεων, να γίνει μια ωραία συζήτηση. Αυτά λοιπόν για τα σεμινάρια. Αν υπομονούμε να γίνουν, αν υπομονούμε να βρεθούμε από κοντά, ξαναλέω ότι όσοι συμμετέχετε θα λάβετε βεβαίωση συμμετοχής, την οποία θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό σκοπό. Και επίσης μετά το πέρας των σεμιναρίων θα λάβετε σημειώσεις διαδικτυακές, οι οποίες θα σας ταχυδρομηθούν. Αναμένουμε. Όλα τα ερωτήματα είναι καυτά. Θα τα πούμε και ξανά. Πολύ καυτά και νομίζω ότι ακόμη και η έβρεση των απαντήσεων είναι πολύ δύσκολη και γι' αυτό και συμβουλευόμαστε και την επιστήμη και την βιβλιογραφία και γενικότερα πολλές άλλες επιστήμες που θα μπορούσαν να μας διαφωτίσουν ως προς αυτό. Ωστόσο, το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι η διαδραστικότητα, είναι του να γνωρίσουμε από κοντά τους ανθρώπους που μας γνωρίζουν, ξέρουμε τα ονόματα τους, αλλά δεν τους έχουμε δει ποτέ από κοντά. Και νομίζω ότι θα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, δεδομένων των συνθήκων που έχουν περάσει και με όλα αυτά τα δύσκολα που έχουμε περάσει, να μπορούμε πια χωρίς μάσκα και χωρίς να προσέχουμε τόσο πολύ όσο προσέχαμε τις άλλες φορές, να μιλήσουμε και να γνωριστούμε από κοντά. Υπενθυμίζω, 18 Ιουλίου θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου στην Αθήνα, 22 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο. Σας περιμένουμε.